περνάτε τον τελευταίο καιρό, πώς είστε? Δουλεύω, μετά κάνω γυμναστική, μετά τρώω, μαγειρεύω, μετά τρώω, μετά κοιμάμαι. Κλείσατε τελικά τηλεοπτικά, θα ήθελα. Κάνω αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με έπιπλα. Ναι. Κάνω marketing και κάνω και concept για έπιπλα. Το δεύτερο είναι ότι φτιάχνω ένα ραδιοφωνικό σταθμό μετά από πάρα πολλά χρόνια τη μουσική του. Ναι. Δεν το φτιάχνω εγώ, δεν τον έχω εγώ, δεν μου ανήκει εμένα. Είναι ο Galaxy, ο γνωστός Galaxy, ο οποίος αλλάζει πλήρως σε 10 μέρες. Και εγώ είμαι αυτός που με τους ανθρώπους του σταθμού που συνεργάζομαι, που είναι παλιοί φίλοι. Ποιος θα είναι εκεί? Εγώ θα επιλέξω το σύμπαν της μουσικής και μετά αυτούς που θα είναι, αυτού που είναι, μπορεί να είναι παιδιά που είναι τώρα, άλλα παιδιά, δεν έχει σημασία. Αλλά φτιάχνω σταθμό. Και του χρόνου θα κάνω και τηλεόραση, σίγουρα. Αλήθεια. Το βράδυ θα επιστρέψει. Η βραδινή εκπομπή. Εμένα βράδυ, πρωί, απόγευμα είναι κάτι που δεν κρίνεται από μένα. Αλλά ξέρω του χρόνου, ό,τι και να γίνει, δηλαδή, επειδή μιλάμε τρεις, ας πούμε, φαντάζομαι ότι κάτι θα κάτσει. Πού θα πάει? Το Τζόι τα έχει πάει μια χαρά, αλλά είναι για καλύτερα πράγματα. Η Τζέννη, νομίζω, γιατί εκεί πέρα ένα μικρό σλότ μια συνέντευξη παγωμένη. Η Τζέννη πλέον έχει πάρει τον αέρα από πέρυσι και είναι κρίμα που δεν είναι η Τζέννη στον αέρα, ας πούμε, και είναι άλλη. Αυτό θέλω να πω. Η Τζέννη πέταγε πέρυσι αυτή η εποχή. Όχι, όταν είσαι χωρισμένο από τον άλλον άνθρωπο δεν πας να κάνεις μαζί. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να περάσουν χρόνια, ας πούμε. Αλλά τι να διαφημίσουμε, ότι κοιτάξτε μας γιατί είμαστε χωρισμένοι, είναι ανόητο. Δεν μας πηγαίνει στην αισθητική την προσωπική μας. Επειδή σας βλέπω έτσι σε πολύ καλή φόρμα και πιο γοητευτικό από ποτέ, θέλω να σας πω. Μα τι λέτε τώρα. Είναι παιδιά, δηλαδή μικρός ήμουν χάλια και τώρα που γέρασα έγινε καλό. Αλλά είστε πολύ καλύτερος σε όρεμα. Όλοι μας ευχαριστώ. Άλλο ήθελα να σας πω, συγγνώμη. Έχω επιτυχίες σήμερα, λοιπόν. Όχι, συγγνώμη, ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή λέω πια είστε μόνος σας, παρότι έχετε παιδάκια κτλ. Αλλά όμως έτσι, επειδή είχατε βγει στο Γρηγόρη και είπατε ότι δεν έχετε φλερτάρει. Αν έχω καμιά γκόμενα και πανέβηκα, όχι, το γυμναστήριο ανέβηκα. Είναι μόνο το βάρος εκεί που το πιάνεις και το πας και το πας και το πας. Πού θα πάει? Μου αρέσει που σας κυνηγούν για αυτό το καλοκαίρι παντού στην Μύκονο κτλ. Θα παθανατίζουν κάθε στιγμή που θα μιλάτε με. Όχι, να μιλάω, θα βλέπετε να έχω γκόμενα. Όποια γυναίκα θα μιλήσω, δεν έχω γκόμενα. Οπότε θα μιλάω με πολλές και θα τα έχω με όλο. Ξέρεις, να δημιουργήσω ένα μύθο του Πορφύρου Ρουμπιρόζα, ένα παλιό voice στα 50s. Α πούμε ποιο. Ο Στόπουλος μου, ό,τι βρήκε. Ό,τι κάτσει. Όταν του συναντάτε αυτού του ανθρώπου που μπορεί να έχουν γράψει κάτι άσχημο από κοντά. Θέλω να σου πω, αν σου ξέρω δύο μέσα εδώ, αν δεν πάρει από πίσω, θα κάνω μόλι πάω κοντά έτσι πω είμαι. Έτσι θα κάνω, ξέρετε, κάνω όπω θα πηγαίνω. Σιτ, δεν θέλουν λαγουδάκια. Από το λαγουδάκι από εκεί. Σας τυχαίνει. Αυτοί που βρίζουν όλο τον κόσμο είναι λαγουδάκια. Όχι εμένα. Δεν είναι άνθρωποι, άντρες ή γυναίκες με τιμή. Δηλαδή, γιατί το γράφουν και ανώνυμα.